μία από τις καλύτερες έδωσες μουσικής δωματίου που η ακουστική της στηρίζεται στις αρχές ακουστικής του αρχαίου θεάτρου Ζάου. Το μουσικό τμήμα του Εθνικού Μετροπολιτικού Επίσης φροντίζει τη δεύτερη από τις τρεις παράλληλες ζωές που έχει ο φοιτητής ή που πρέπει να έχει. Η μία είναι αυτή που φαίνεται, φοιτητής ενός τμήματος, μηχανικός. Η δεύτερη είναι η παράλληλη εκείνη ζωή με αντικείμενο που τον ευχαριστεί, τον ξεκουράζει, τον απομακρύνει από την καθημερινότητα, του δίνει δύναμη για το γνωστικό του αντικείμενο. Στην περίπτωσή μας, η μουσική. Η τρίτη παράλληλη ζωή είναι αυτέα. Είναι η ιδιωτική, η επιλογή. Εμείς λοιπόν, καλούμε το φοιτητή για πολιτιστική προσέγγιση στους πολλούς τομείς του μουσικού τμήματος ή καλούμε τους φοιτητές εκείνους που εγκατέλειψαν τις μουσικές τους σπουδές κατά την περίοδο του αγώνα τους να επιτύχουν στο Πολυτεχνείο, να επιβραβεύσουν τις προσπάθειες τους αυτές με πτυχίο ή και δίπλωμα ακόμη. Για τον σκοπό αυτό ιδρύσαμε ο δύο στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που ο πρώτος διπλωματούχος μας είναι ο μεταγγελόγος και τενόρος της Εθνικής Διευθυντικής Κοινής, ο κ. Σουσουρής, τον οποίο θα έχετε την ευκαιρία να τον ακούσετε σήμερα. Μέσα στα πιστεύω μας είναι και το ότι η καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των γενιών είναι η παράδοση. Το δημοτικό τραγουδί, τα λαϊκά μουσικά όργανα, η παραδοσιακή χώρη, ακουστικές παραστάσεις, ηχοχρώματα, ιστορικές εξελίξεις. Έτσι, δημιουργήσαμε δύο τομείς παραδοσιακής μουσικής. Ο ένας καθαρά ελληνικής παραδοσιακής μουσικής και βυζαντινής μουσικής. Ο άλλος παραδοσιακής ευρωπαϊκής μουσικής, αναγέννηση προκλασική μουσική. Σήμερα, όσο έχει κοντά ο Άγγλος τον Χέντελ, τον έχει και ο Έλληνας. Ο Γερμανός τον Μπετόβεν, ο Ιταλός τον Βιβάλντι, τόσο και ο Έλληνας. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε ευκαιρίες τόσο στους φοιτητές μας, όσο και στο αθηναϊκό κοινό και σε όλους όσους μας παρακολουθούν, να ακούσουν τη μουσική πριν από το πιάνο και πριν από τον ηχητικό όγκο της σημερινής συμφωνικής ορχήστρας. Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, πρώτα απ' όλα έπρεπε να έχουμε τα όργανα. Προμηθευτήκαμε ελληνικά παραδοσιακά μουσικά όργανα και ιδρύσαμε χορευτικό τομέα όπου οι φοιτητές διδάσκονται ελληνικούς παραδοσιακούς όργανα. Δεν θα αναφέρω περισσότερο, διότι στο πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου θα σας καλέσω πάλι να παρακολουθήσετε μια τέτοια βραδιά παραδοσιακής μουσικής και χώρα. Σήμερα, που το μουσικό πρόγραμμα έχει γίνει με βάση το κάλυμα των ημερών, βρισκόμαστε πρόσφατα. Με πολύ χαρά και υπερηφάνεια σας παρουσιάζουμε το τελευταίο απόκτημα του μουσικού τμήματος, το τσέμπαντο. Με τις καλύτερες προδιαγραφές, δημιούργημα του Chris Mahner από τις Βρυξέλλες. Μπορείτε να το ανοίξετε εδώ. Στα τμήματα του Ορτήρου Τεχνικού Μετροπολιτικού Πανεπιστημίου υπάρχει η τάξη του τσέμπαν με πρώτη τσεμπανίστρια τη γνωστή στον χώρο της μουσικής και των γραμμάτων με διεθνή αναγνώριση τη Μαργαρίτα Δαρμάκη. Δεν ξέρω εάν και η Μαργαρίτα Δαρμάκη είναι ανάμεσά μας. Ναι, είναι.